επισημένοντας για μία ακόμη φορά όχι μόνο την πολυδιάστατη σημασία αλλά και τις διαρκείς ανάγκες του έργου επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός προχώρησε σήμερα σε υπογραφή σύμβασης έργου, συντήρησης αντιλιοστασίων και λοιπόν εγκαταστάσεων προϋπολογισμού άνω των 200.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στη σύμβαση περιλαμβάνονται εργασίες για την προληπτική και έκτακτη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντιλιοστασίων και ανυψωτικών μηχανισμών στα τοξωτά και επίπεδα θεροφράγματα της λίμνης. Γράψαμε σήμερα μία σύμβαση που αφορά την καλή λειτουργία όλου του συστήματος της διαχείρισης της λίμνης της Κάρλας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 216.000 ευρώ και αφορά τη συντήρηση των αντιλιοστασίων και των θηροφραγμάτων στην λίμνη Κάρλα, αλλά ταυτόχρονα και την τοποθέτηση σκάντα και ειδικού μηχανισμού ελέγχου και παρακολούθησης όλων των κλειστών χώρων που έχουμε. Εξάλλου, προβλέπεται ταυτόχρονα η βελτίωση των αντικλεπτικών συστημάτων καθώς και η συμπλήρωση τεχνητών μέσων που θα δίνουν δυνατότητα παρακολούθησης των δεδομένων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, γεγονός σημαντικό για την εξέλιξη του κορυφαίου περιβαλλοντικού έργου της Ευρώπης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αγοραστός. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα της καλύτερης ρύθμισης της ροής του νερού, να μην έχουμε πλημμύρες, αλλά ταυτόχρονα σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, όταν θα υπάρχουν βλάβες ή συντηρήσεις, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις συντηρήσεις αυτές, ούτως ώστε απρόσκοπτα να λειτουργήσει το μεγάλο και δύσκολο έργο στη διαχείριση και στη λειτουργικότητά του που ακούει στο όνομα Κάρλα, του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου στην Ευρώπη. Τέλος, παράλληλα με όλα τα νοτέρω, θα πραγματοποιηθούν απεντομώσεις σε όλα τα αντιλιοστάσια Κάρλας και Πηνιού, με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους 12 μήνες. Προσπαθούμε με σωστή στρατηγική και με προγραμματισμό να λύνουμε προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια.